Με το χαμόγελο, κύριε Σιζόπουλε, εσείς. Οπωσδήποτε, Κατερίνα. Με το χαμόγελο. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να... και με τους χαμηλούς τόνους. Πώς είναι δυνατόν να χαμογελάτε όταν βρίσκεστε σε σύγκρουση ή όταν ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκεται σε σύγκρουση μαζί σας? Το χαμόγελο είναι στοιχείο αισιοδοξίας. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στα όσα χρόνια βρίσκομαι στην πολιτική ζωή, για αυτά που δημόσια έχω τοποθετηθεί, μπορώ να τα αποδείξω κατά τρόπο αναμφισβήτητο. Και κύριε Σιζόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι θέμα αισιοδοξίας εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχει είναι μια όλα. Πραγματικότητα. Βεβαίως. Οι βουλευτές του κόμματος είναι σε αντιπαράθεση μαζί σας. Δικαίωμά τους να είναι σε αντιπαράθεση μαζί μου. Εσείς πώς διεκδικείτε την προεδρία του κινήματος? Ας το αφήσουμε στο τέλος να το απαντήσουμε αυτό. Επειδή όλες αυτές τις μέρες απέφυγα να τοποθετηθώ επί του ζητήματος, προσπαθώντας να δώσω μια λύση και ένα τέλος, χαμηλούς τόνους, να αποφευθούν οι αχρίαστες δημόσιες αντιπαραθέσεις. Αλλά φαίνεται ότι οι συναγωνιστές βουλευτές θεωρούν ότι αυτό αποτελεί αδυναμία και όχι στην ουσία σωστή συμπεριφορά σε μια δύσκολη ώρα για το κίνημα. Αυτό που θέλω να τονίσω ξεκάθαρα είναι το εξής. Πέραν από το ότι θα αναφέρω τα στοιχεία που να δικαιολογούν αυτό που έχω πει, θα ήθελα να ρωτήσω πότε η ΕΔΕΚ στα 45 χρόνια της κοινοβουλευτικής και της πολιτικής της παρουσίας έχει εκτοξεύσει και έχει αποδώσει τέτοιους χαρακτηρισμούς, όχι σε στελέχη του κόμματος, αλλά σε πολιτικούς αντιπάλους. Κύριε Σιζόπουλε, δηλαδή, είναι πολύ βαρύς οι χαρακτηρισμοί όμως. Ακριβώς. Σας αποκαλούν αρχιτέκτονα του διχασμού ακριβώς. και της υπόγειας υπονόμευσης. Ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω. Πότε η ΕΔΕΚ, ακόμα και σε πολιτικούς αντιπάλους, απευθύνθηκε και τους κατηγορεί, είτε ως υπονομευτές, ως ψεύτες, ως συκοφάντες, ως διασπαστές, ως αρχιτέκτονας της διάσπασης ή κατά της ενότητας του κόμματος. Και αυτή τη στιγμή επιχειρείται να αποδοθούν αυτοί οι χαρακτηρισμοί στον αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος, κεραυνός εν ενθρία όλοι αυτοί, και γιατί. Έχουν κάτι γιατί. Προσωπικό μαζί σας, αυτό όλοι δεν θα οι βουλευτές, το κύριε Σιζόπουλε. Εγώ δεν θα το απαντήσω. Ναι, αλλά κάπως ερμηνεύεται αυτή τη συμπεριφορά, δεν ερμηνεύεται κάπως. Οι ερμηνείες θα είναι για τον εαυτό μου. Εδώ δημόσια τοποθετούμε αυτό που κόσμος βλέπετε. Ο κόσμος δεν πρέπει δημόσια. Να ξέρει. Οι εδεκίτες που θα πάνε να επιλέξουν ένα από τους δύο σας δεν πρέπει να ξέρουν. Οι εδεκίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είναι ο Μαρίνος Σιζόπουλος. Ως εκ τούτου εγώ ρωτώ, και αν ακόμα υπάρχουν οποιασδήποτε πολιτικές διαφωνίες, είναι σοσιαλιστικό ήθος αυτοί οι χαρακτηρισμοί? Είναι σοσιαλιστικό ήθος αυτός ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται κάποιοι από τους συναδέλφους βουλευτές στα μέσα ενημέρωσης? Κύριε Σιζόπουλε, εγώ δεν πρόκειται να τους ακολουθήσω, Κατερίνα. Αυτές τις κατηγορίες τις ημερίζεται και ο κύριος Ομήρου. Και από ό,τι μας έλεγε εδώ ο κύριος Βαρνάβα, εσάς έδειχνε ο κύριος Ομήρου θέλει, την επιστολή του όταν υπέβαλε παρέτηση. Εάν ο Γιαννάκης Ομήρου εμένα δείχνει, τον καλό δημόσια να βγει και να τοποθετηθεί για να μου δώσει το δικαίωμα να απαντήσω. Εσείς ποιο συμπέρασμα βγάζετε? Εσείς ποιο συμπέρασμα βγάζετε? Εγώ δεν βγάζω κανένα συμπέρασμα. Όταν σε αυτή την, ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι όλοι οι βουλευτές, εσείς βεβαίως το έχετε αμφισβητήσει. Θα μου επιτρέψεις να τα βάλω τα πράγματα έτσι για να μπορέσει ο τηλεθεατής να καταλάβει. Αλλά θέλω συγκεκριμένα να συγκεκριμένα πράγματα. Βεβαίως, αφήστε με και θα πω συγκεκριμένα. Ναι. Ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Ναι. Εάν ο Γιαννάκης Ομήρου θεωρεί ότι εγώ είμαι ο υπονομευτής, εγώ τον καλό δημόσια να βγει και να τοποθετηθεί για να μου δώσει το δικαίωμα να απαντήσω. Αυτό λέει ο σοσιαλιστικός ηθικός κώδικας διοντολογίας. Δεν τα κρύβουμε και δεν μασάμε τα λόγια μας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι προφανές ότι εσάς υπονοεί. Όχι, να μην θεωρείτε ότι είναι προφανές. Με τη δήλωσή το του προφανές, πριν από λίγο και όταν υπογράφηκε ο κύριος Ομήρου το προφανές, αυτή την ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι βουλευτής και προφανές, ο κύριος Ομήρου. Το προφανές δεν ισχύει. Εγώ θέλω συγκεκριμένα ονόματα. Όνομα και επίθετο. Και την ίδια στιγμή εγώ θα ήθελα δεν να μου απαντήσουν. Δεν βγήκε να το διαψεύσει. Όταν είπανε κύριε Σιζόπουλε ότι είναι εκ μέρους όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν βγήκε κάποιος να διαχωρίσει θέλω, τη θέση του. Εγώ θέλω να βγουν και να μου πούν εάν αυτό το περιεχόμενο το υβριστικό των ανακοινώσεων συνάδει με σοσιαλιστικό ήθος και με συναγωνιστική συμπεριφορά. Μα αυτό από είναι το ερώτημα, κύριε Σιζόπουλε. Βεβαίως. Αν και συνάδει πέρα. Με το ήθος το σοσιαλιστικό. Να μην επικαλούμαστε τότε το ήθος και το ύφος και την ενότητα, ας το αποδεικνύουμε στην πράξη. Ναι. Εγώ μίλησα ότι ακριβώς η κοινοβουλευτική ομάδα σε κάποιες περιπτώσεις δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις των πολιτικών οργάνων, των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Δώστε εγώ μας, θα πω, δώστε μόνο μας παράδειγμα, θα πω μόνο δύο περιπτώσεις.
πολιτική γραμματεία του κόμματος είχε να αποφασίσει ομόφωνα, παρουσία και του Γιώργου του Βαρνάβα, ότι θα έπρεπε η κοινοβουλευτική ομάδα να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τον συνεργατισμό. Mm-hmm. Η κοινοβουλευτική ομάδα καταψήφισε το νομοσχέδιο για τον συνεργατισμό. Το νομοσχέδιο δεν πέρασε και αναγκάστηκαν στη συνέχεια να κάνουν όλα αυτά τα υλαροτραγικά, να περιμένουν να περάσουν τα μεσάνυχτα για να έρθει η επόμενη μέρα για να κατετηθεί μια καινούργια πρόταση δήθεν για να ψηφιστεί για να διασώσουμε τον συνεργατισμό. Mm. Και ρωτώ, αυτή η συμπεριφορά τραυμάτισε την αξιοπιστία του κόμματος, ναι ή όχι? Ας απαντήσουν σε αυτό οι βουλευτές. Είχαν ρητή εντολή από την πολιτική γραμματεία να ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου, ναι ή όχι? Mm. Γιατί δεν απαντούν σε αυτό το σημείο? Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο στοιχείο. Και το πολιτικό γραφείο, και σας παραπέμπω και σε δύο ανακοινώσεις του Γιαννάκη Ομήρου στις 8 και στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου δημόσια το κόμμα είχε τοποθετηθεί ότι θα καταψηφιστούν και οι δύο αναπομπές για τους νόμους των εκποιήσεων που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την ίδια τοποθέτηση έκανε και ο Νίκος Νικολαίδης στη Βουλή, mm-hmm. όταν άρχιζε η ολομέλεια της συνεδρίας, αν δεν κάνω λάθος, στις 17 Σεπτεμβρίου για αυτό το ζήτημα. Το ΡΙΚ την είχε μεταδώσει. Σας παραπέμπω να την προβάλλετε στους δέκτες σας αυτή την ομιλία και αυτή την τοποθέτηση. Και ρωτώ, τι άλλαξε στη συνέχεια για να καταψηφιστεί η μία πρόταση και η άλλη αναπομπή να τηρήσουμε αποχή? Εγώ ζητώ από τους βουλευτές. Όχι, εγώ ζητώ από τους βουλευτές. Γιατί όταν ο συναγωνιστής Βαρνάβας στο πολιτικό γραφείο στις 26, αν δεν κάνω λάθος, ή στις 19, πότε ήταν, του Σεπτέμβρη, στις 20, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, είχε πει τους λόγους, κάποιοι από τους βουλευτές τον αποκάλεσαν ότι ψεύδεται και έφυγαν από το πολιτικό γραφείο. Γιατί τα αποκρύβουν αυτά? Εδώ πέρα πάντως ο κύριος Βαρνάβα, δεν ξέρω αν τον ακούμε. Είναι στα πρακτικά, είναι καταγεγραμμένα. Έδωσε κάποια άλλα επιχειρήματα, κύριε Σιζόπουλε. Κατερίνα, άστε με να το θέσω για να μπορέσετε να απαντήσετε. Σε σχέση με το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Δεν έχω πρόβλημα να το απαντήσω. Αυτή την τοποθέτηση του κύριου Βαρνάβα και το άλλο με τον κύριο Ευσταθίου, ότι κάποιοι δρομολογήσατε διαδικασίες, δεν ξέρω τι κάνατε. Προφανώς σας εννοούσε. Για να μείνει εκτός ο κύριος Ευσταθίου και να ευνοηθεί άλλη υποψηφιότητα. Θα τα απαντήσω για πρώτη και τελευταία φορά, γιατί δεν προτίθεμαι να συνεχίσω αυτό το φιάσκο. Λοιπόν, αφισβητεί οποιοδήποτε υπάρχει στα πρακτικά ότι όταν ο Γιώργος ο Βαρνάβας διαφώνησε με την αλλαγή της θέσης της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αποχή στη δεύτερη αναπομπή, του είπαν στο πολιτικό γραφείο ότι ψεύδεται, mm-hmm. και αποχώρησε από το πολιτικό γραφείο. Αυτά γιατί τα αποκρύβουν? Μάλιστα. Δεν είμαι εγώ που του είπα ότι ψεύδεται. Εγώ ήσασα που αποδέχτηκα τις εξηγήσεις τις οποίες έδωσε. Άλλοι του το είπαν. Αυτά γιατί τα αποκρύβουν? Απαντήστε και σε αυτά που είπε ο κ. Βαρνάβα, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, εδώ καταθέτω δύο περιπτώσεις όπου η κοινοβουλευτική ομάδα δεν ακολούθησε τις οδηγίες των συλλογικών οργάνων. Και να τονίσω και το εξής. Γιατί ότι δεν το καταγγείλατε τότε? Και στις δύο γιατί περιπτώσεις. Δεν βγήκατε προς τα έξω τότε και ναι, το κάνετε τώρα. Το κατάγγειλα από τηλεοπτικό σταθμό. Ότι ακριβώς διαφωνώ. Δεν θέσατε θέμα όμως, κύριε Σιζόπουλε. Διαφωνώ. Είπα ότι διαφωνώ με την αλλαγή της απόφασης του πολιτικού γραφείου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και θα ζητήσω εξηγήσεις γιατί έκαναν αυτήν την αλλαγή της θέσης. Και να τονίσω ότι. Και στις... Βεβαίως, γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω πιο σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις ο Γιαννάκης Ομήρου δεν συμμετείχε στη συνεδρία της Βουλής. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του ψηφοδελτίου, αυτός ο οποίος είχε την ευθύνη για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου ήταν ο πρόεδρος του κόμματος. Άρα οι οποιασδήποτε μομφές για αδύνατο ψηφοδέλτιο ας απευθυνθούν προς τον πρόεδρο του κόμματος που είχε την ευθύνη. Εσείς γιατί δεν θέσατε τον εαυτό σας βεβαίως, στη διάθεση βεβαίως. Του κόμματος? Εγώ ξεκαθάρισα γιατί δεν θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του κόμματος για τρεις συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος γιατί ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας δεν ήθελα να ήμουν υποψήφιος. Ο δεύτερος λόγος γιατί ακριβώς εγώ προηγουμένως είχα ζητήσει από τον συναγωνιστή Κούλη Μαυρονικόλα, όταν ήταν αναπληρωτής πρόεδρος και ευρωβουλευτής, να διαχωρίσει τα δύο αξιώματα και να αποφασίσει αν θα ήταν ευρωβουλευτής να παραιτηθεί από αναπληρωτής πρόεδρος, αν θα ήταν αναπληρωτής πρόεδρος να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής. Άρα δεν μπορούσα εγώ μερικούς μήνες μετά να αγνοήσω αυτήν τη δημόσια τοποθέτησή μου και να είμαι αναπληρωτής πρόεδρος και ευρωβουλευτής. Και το τρίτο, που δεν λέει την αλήθεια, αν φίλος ο Γιώργος Βαρνάβας, εγώ αυτό που ενημέρωσα
ήταν ότι στη συνεργασία με τους οικολόγους θεωρούσα και εκτίμησα, είπα, ότι αν ήμουν εγώ υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο θα μπορούσε να δυσκολευτεί η επιτυχία της συνεργασίας. Δεν είπα ότι οι οικολόγοι μου έθεσαν οποιονδήποτε όρο να μην είμαι υποψήφιος για να γίνει συνεργασία. Αυτά λέγονται εκ του πονηρού. Εάν κύριε λοιπόν Ζωβουλέ, ήθελαν κάποιοι να ενισχύσουν. Για τις καρέκλες γίνεται όλο δεν αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα το πω εγώ αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει να δικαιολογήσω και να εξηγήσω αυτό που με αφορά. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι ήθελαν να ενισχύσουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος, θα μπορούσαν να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση του Προέδρου και να είναι υποψήφοι. Όσον αφορά το ζήτημα με τον Κώστα Ευσταθίου, ο οποίος δήθεν ήταν υποψήφιος και τελικά έγινε διεργασίες για να μην είναι υποψήφιος, ναι, για να ενισχυθεί δήθεν άλλη υποψηφιότητα. Βλέπετε λοιπόν πώς το συνδυάζει το θέμα. Άρα ήθελαν υποψηφιότητες για να αποδυναμωθούν κάποιες άλλες και να δυναμωθούν κάποιες άλλες. Αυτή ήταν η λογική του Γιώργου Βαρνάβας. Η διαφορά και ήσασταν η αλήθεια. Ήσασταν πίσω από αυτό, ήσασταν πίσω από αυτή την ενέργεια. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Το κόμμα αποφάσισε ότι για τους 4 βουλευτές που θα έχουμε στο ψηφοδέλτιο θα επιδιώκαμε να υπάρχει γεωγραφική κατανομή. Γι' αυτό υπήρχε ο Δημήτρης Παπαδάκης από τη Λευκωσία, ο Σοφοκλής Σοφοκλέος από τη Λάρνακα, ο Μάκης Ορουσής από την Πάφο, ναι, και θέλαμε υποψήφιο από τη Λεμεσό. Επειδή υπήρχε κάποια εκκρεμότητα όσον αφορά την υποψηφιότητα από τη Λεμεσό, ο Κωστής Ευσταθίου σε συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου είπε ότι εάν μέχρι την Κεντρική Επιτροπή δεν εξευρεθεί υποψήφιος για να συμπληρώσει την τέταρτη θέση, εγώ θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του κόμματος, γιατί δεν θα αφήσω το κόμμα χωρίς συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο. Υπήρξε η θετική απάντηση του Σταύρου Γιαλουρίδη από τη Λεμεσό και γι' αυτό έγινε αποδεκτή. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Κύριε Σιζόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, εάν εσείς αύριο εκλεγείτε στην Προεδρία του Κινήματος, πώς θα δουλέψετε με τους βουλευτές του Κινήματος οι οποίοι βρίσκονται απέναντί σας? Πώς θα συνεργαστείτε? Το θέμα δεν είναι αν οι βουλευτές του κινήματος βρίσκονται απέναντί μου και πώς θα συνεργαστώ. Γιατί εγώ, αν εκλεγώ πρόεδρος του κόμματος, δεν θα λειτουργήσω ως αυτάρχης ή ως αυτοκράτορας ή ως μονάρχης. Θα λειτουργήσω στο πλαίσιο συλλογικών αποφάσεων του πολιτικού γραφείου, της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Εάν λοιπόν οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων δεν θα υιοθετούνται από τους βουλευτές και δεν θα προωθούνται στη Βουλή, τότε η αντίθεση των βουλευτών δεν θα είναι πρόεδρο του κινήματος, τα συλλογικά όργανα. Μάλιστα. Και έδειξα αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που αναπληρώνω τον Γιαννάκη Ομήρου ότι είμαι όχι απλά συνεργάσιμος και συλλογικός, το έχω αποδείξει κατ' επανάληψη. Άρα λοιπόν για μένα η ουσία είναι η συλλογικότητα των αποφάσεων. Γι' αυτό ζήτησα να υπάρχει και ανοιχτή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για να παρακολουθούν τα μέσα ενημέρωσης και να γνωρίζουν από πρώτο χέρι το τι λέγεται, το τι τοποθετήσεις γίνονται για να μην υπάρχουν διαστρεβλώσεις. Άρα λοιπόν, κλείνω με αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ενότητα του κινήματος και το έχω αποδείξει. Σας ευχαριστώ δεν πολύ. Δεν με ενδιαφέρει να έχω ένα κίνημα διχασμένο. Η 1η του Μάρτη δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής. Η 1η του Μάρτη πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα ΕΔΕΚ. Διαφανή, δημοκρατική, ενωτική και προπάντων συνενετική. Γι' αυτό καλώ τους συναγωνιστές, ας μούσει αυτήν τη λογική, ας εγκαταλείψουν τους χαρακτηρισμούς τους οποίους με πάθος και με σθένος προβάλλουν στα μέσα ενημέρωσης και ας ρίξουν τους τόνους για να υπάρξει μια ομαλή πορεία προς την 1η του Μάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσά.